Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στο πλαίσιο του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και έχει τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα. Αν και οι κριτικοί φαίνεται να συμμορφώνονται στην οδηγία για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού, δεν λείπουν και οι ανυπάκουοι, στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Από Δευτέρα που ξεκίνησαν τα μέτρα, Δευτέρα και Τρίτη είχαμε συνολικά 146 διοικητικά πρόστιμα και χθες Τετάρτη είχαμε 97 διοικητικά πρόστιμα στη Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση της Κρήτης. Οι αστυνομικοί καθημερινά βρίσκονται σε κομβικά σημεία των πόλεων προκειμένου να ελέγχουν αν εφαρμόζεται από τους πολίτες το μέτρο και εφόσον κάποιος βρίσκεται έξω να ενημερώνει για ποιο λόγο δεν έχει μείνει στο σπίτι του. Σκοπός μας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Διενεργούνται έλεγχοι και θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται σε κομβικά σημεία των πόλεων και στις εισόδους και στις εξόδους αυτών, έτσι ώστε να γίνεται η σωστή εφαρμογή. Όπως βλέπουμε, συνετίζονται, καταλαβαίνουν τον κίνδυνο και γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζεται από την αστυνομία είναι πως κοινό στόχο αποτελεί για όλους η προστασία της δημόσιας υγείας και η μείωση της εξάπλωσης του COVID-19, όσο αυτό είναι εφικτό.